με την Άιντραχτ εδώ να απειλεί και να πετυχαίνει τον γκολ με το καλημέρα. Πρώτο λεπτό, τον γκολ με τον Άλμπερτ Σφράιτ, 0-1 στον Μπόχουμ. Την Άιντραχτ εδώ να απειλεί και να πετυχαίνει τον γκολ με το καλημέρα. Πρώτο λεπτό, τον γκολ με τον Άλμπερτ Σφράιτ, 0-1 στον Μπόχουμ. Ενώ βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά και πάλι με τρεις παίκτες, 3-1-2-3. Γκολ 0-2 στο πέμπτο λεπτό πάλι από τον Σφράιτ. Μέσα σε 5 λεπτά, 2 γκολ από τους φιλοξενούμενους. Ενώ βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά και πάλι με 3 παίκτες, 3-1-2-3. Γκολ 0-2 στο 5ο λεπτό πάλι από τον Στράιτ. Μέσα σε 5 λεπτά, 2 γκολ από τους φιλοξενούμενους. Παλιά για τον Γκέκα, να στην περιοχή, ένας παίκτης που πέφτει. Υπάρχει απόφαση του διαιτητή για πέναλτι υπέρ της Μπόχουμ. Το κερδίζει ο Φάνης Γκέκα στο 28ο λεπτό. Ο Σπίχερ είναι ο παίκτης που θα πάρει κόκκινη κάρτα. Παίρνει την μπάλα ο Γκέκας. Για να δούμε. Περνάει. Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αποσπάσει το πέναλτι ο Γκέκας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι. Την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 στο 29. Κεφαλιά και γκολ για την Μπόχουμ στο 32 από τον Μάρσελ Μάστριτς. Απίστευτο, σε 3 λεπτά το 2-2 για την Μπόχουμ. Κεφαλιά και γκολ για την Μπόχουμ στο 32 από τον Μάρσελ Μάστριτς. Απίστευτο, σε 3 λεπτά το 2-2 για την Μπόχουμ. Σέντρα εκεί όπου πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 3-2 στο 36 για την Μπόχουμ. Φαίνεται να είναι σε αυτή την φάση ο Μπούτσερ. Σέντρα εκεί όπου πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 3-2 στο 36 για την Μπόχουμ. Φαίνεται να είναι σε αυτή την φάση ο Μπούτσερ. Δεν πέρασε ο Γκέκας. Στράιτ, 2 γκολ σήμερα. Χάνει την μπάλα ο Στράιτ καθαρά από τον Τρόιαν. Περνάει ο Τσέχος, μπαλιά για τον Γκέκα που φεύγει από κανονική θέση, ευκαιρία για τον γκολ. Ο Γκέκας με το αριστερό, εκπληκτικό γκολ στο 46. Πέμπτο γκολ του Γκέκα στο πρωτάθλημα. 4-2 το σκορ για την Μπόχουμ με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκπληκτική ενέργεια του Γκέκα που άλλαξε πόδι πάνω στην κίνηση και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μπροστά από τον Νίκολοφ. Δεν υπάρχει offside, φεύγει από κανονική θέση. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ, από το δεξί στο αριστερό και αμέσως στον γκολ. Απολαυστική φάση με τον Γκέκα να πετυχαίνει ένα από τα πολύ όμορφα γκολ του φετινού πρωταθλήματος εδώ. Οξ. Καλή σέντρα. Κεφαλιά γκολ για την Άιντραχτ με τον Γιάννη Αμανατίδη στο 56 και ο άλλος Έλληνας σκοράρει. Πέμπτο γκολ του Αμανατίδη στο πρωτάθλημα. 5 γκολ έχει και ο Γκέκας. Μια πολύ ωραία ελληνική βραδιά στον Μπόχουμ. 4-3. Φανταστικό παιχνίδι. Μειώνει η Άιντραχτ. Θα ξαναδούμε πώς από την καλή σέντρα του Πάτρικ Οξ. Μπάλα προς τα πίσω, ο Αμανατίδης δεν δυσκολεύεται να νικήσει τον Σκοπ Γένσεν. Ξανά η Άιντραχτ στο μάτς. Πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία για γκολ με τον Γκέκα. Χάνεται κόρνερ στο 73. Γκέκας. Το Μισίμοβιτς. Αλλάζουν οι δύο παίκτες. Καταπληκτικό συνδυασμός, ωραία φάση. Σώζει ο Νίκολοφ από ένα πέμπτο γκολ στο 89. Γκέκας εκτός από γκολ κέρδισε και πέναλτι για λογαριασμό της ομάδας του. Ο Γκέκας έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα στην Bundesliga με 5 γκολ σε 11 αγώνες, ενώ ο Αμανατίδης μετρά σε 12 παιχνίδια 5 γκολ. Έτσι βρίσκονται στην τέταρτη θέση και οι δύο του πίνακα των σκόρερ. Η Μπόχουμ μετά από αυτή την νίκη βρίσκεται στην 15η θέση με 12 βαθμούς, ενώ η Άιντραχτ στη 10η με 16.